Καλησπέρα σας. Είναι το Newsroom, 8.30 σήμερα όπως είχε ανακοινωθεί, με τη θεματολογία όπως της επικαιρότητας όπως διαμορφώθηκε στην ομάδα Newsroom στην κοινότητα του Omnia TV. Τα θέματα για απόψε είναι 4. Η επιχείρηση της ελληνικής αστυνομίας στην κατάληψη της Λέλας Καραγιάννη 37, καταγγελία της Διεθνούς και της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Δημοσιογράφων για τις αυθαιρεσίες της ελληνικής αστυνομίας στα δικαστήρια στην Ευελπίδων για την υπόθεση της βίλας Αμαλίας. Η αθώωση τριών από τις οροθετικές που διαπομπεύθηκαν από το Υπουργείο Υγείας και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη την περασμένη Άνοιξη. Και η περίεργη υπόθεση ενός 29χρονου που συνελήφθη κατηγορούμενος για συμμετοχή στη συνωμοσία πυρήνων της φωτιάς. Σήμερα, γύρω στις 12.30 το μεσημέρι, αστυνομικές δυνάμεις περικύκλωσαν την κατάληψη της Λέλας Καραγιάννη 37 στην Κυψέλη και λίγο αργότερα πραγματοποίησαν έφοδο, παραβιάζοντας με αλυσοπρίωνο την πόρτα της εισόδου και σπάζοντας με τσεκούρι το χαμηλό παράθυρο κάτω από το υπερυψωμένο ισόγειο της κατάληψης. Μέσα στο κτίριο υπήρχαν 16 άτομα, τα οποία και είχαν μετακινηθεί στην ταράτσα του κτιρίου, όπου και συνελήφθησαν από τις δυνάμεις των ΜΑΤ και ΙΜΕΤ που εισέβαλαν στο κτίριο. Να δούμε το βίντεο από την έξοδο των δυνάμεων μαζί με τους προσαχθέντες. Είναι χαρακτηριστικό ότι η επιχείρηση έγινε σε μέρα που υπήρχε λαϊκή αγορά στην περιοχή. Κάτοικοι, όπως σημειώνουν δημοσιογράφοι που ήταν εκεί παρόντες, αποδοκίμαζαν τους αστυνομικούς. Όπως ακούσατε, κάποια συγκεκριμένα συνθήματα ακούγονται από τους λίγους αλληλέγγυους που είναι εκεί, ενώ κάποια άλλα συνθήματα ακούγονται από όλους τους συγκεντρωμένους, που είναι κατά κύριο λόγο κάτοικοι της περιοχής, οι οποίοι επί τόσα χρόνια, από το 1988, 25 χρόνια πλέον, έχουν την κατάληψη της οδού Λέλας Καραγιάννη στην περιοχή τους, χωρίς να δημιουργεί κανένα πρόβλημα, και παρόλα τα διασπειρώμενα σενάρια από υποτιθέμενους κατοίκους που περιφέρονται από μέσο ενημέρωσης εις μέσων ενημέρωσης. Επίσης, χαρακτηριστικό της επιχείρησης, το οποίο σημειώθηκε στις ανταποκρίσεις από εκεί, είναι ότι όλοι οι προσαχθέντες από μέσα από την κατάληψη
ενώ προσάγονταν από τα ΜΑΤ ήταν με μόνο το χαμόγελό τους, ενώ οι δυνάμεις της αστυνομίας είχαν καλυμμένα τα πρόσωπά τους με κουκούλες. Χαρακτηριστικό σχόλιο ήταν ότι η Ελλάς μετέτρεψε για λίγες ώρες την κατάληψη της Λέλας Καραγιάννη σε άντρο κουκουλοφόρων. Οι προσαχθέντες μεταφέρθηκαν στην Γαδά, όπου κρατήθηκαν για κάποιες ώρες. Εν τω μεταξύ, τα κανάλια άρχισαν ήδη να οργιάζουν και να στείλουν έναν χορό έτσι, εμπλουτισμού της ειδησιογραφίας με σενάρια και όλα αυτά τα ωραία κινηματογραφικά τα οποία τους αρέσει να λένε όταν είναι σε εξέλιξη τέτοιες επιχειρήσεις. Χαρακτηριστικό είναι το ρεπορτάζ του αστυνομικού ανταποκριτή του Αντένα. Έχουμε το βίντεο, μπορούμε να το δούμε. Ξεκινάει με το συσχετισμό της επιχείρησης της αστυνομίας στη Λέλας Καραγιάννη με την χθεσινή επίθεση στα γραφεία της Νέας Δημοκρατίας. Βομβιστικών επιθέσεων με κορύφωση τη χθεσινή επίθεση που είχαμε με Καλάσνικοφ κατά των γραφείων της Νέας Δημοκρατίας και των γραφείων του Πρωθυπουργού. Σήμερα η αστυνομία δίνει τη δική της απάντηση, εισβάλλοντας πριν από λίγο στην ιστορικότερη κατάληψη των αντιεξουσιαστών στην οδό Λέλας Καραγιάννη. Είναι η ομώνυμη κατάληψη της Λέλα Καραγιάννη, ήταν η ροήδα της αγωνίστριας του 40, της αντίστασης. Η κατάληψη αυτή είναι από τον Απρίλιο του 1988 και θεωρείται ότι είναι η ιστορικότερη κατάληψη των αντιεξουσιαστών. Δεν ξέρω αν η λέξη βεντέτα αρμόζει μεταξύ αντιεξουσιαστών και αστυνομίας, αρμόζει σε αυτή την περίπτωση. Σίγουρα όμως θα πρέπει να σας επισημάνω ότι η χθεσινή συνάντηση, η οποία έγινε το πρωί στην Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής με την ηγεσία της ελληνικής αστυνομίας και εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης, κατά τη διάρκεια της οποίας το μήνυμα το οποίο πέρασε προς τους εκπροσώπους τοπικής αυτοδιοίκησης, από τη Διοίκηση Αστυνομίας αλλά και από τον Υπουργό Δημόσιας Τάξης Νίκο Δένδια προσωπικά, είναι ότι σύντομα όλες οι καταλήψεις αντιεξουσιαστών, τόσο στην Αθήνα όσο και στις υπόλοιπες πόλεις της Ελλάδος, θα τελειώσουν. Ίσως αυτή η απάντηση της αστυνομίας να έρχεται μετά την εξέλιξη των χθεσινών γεγονότων. Σίγουρα θα πρέπει να περιμένουμε και άλλες παρόμοιες δράσεις από πλευράς αστυνομίας. Βέβαια, το πολύ σκληρό έτσι σενάριο το οποίο δημιούργησαν οι δημοσιογράφοι, χαρακτηριστικό, τώρα που είπα τη λέξη σκληρό, χαρακτηριστικό ήταν το δημοσίευμα του καθεστωτικού δημοσιογραφικού ιστοτόπου «Η Εφημερίδα», το οποίο χαρακτήρισε την Λέλας Καραγιάννη κατάληψη σκληρών αναρχικών. Δεν ξέρουμε αν αναφέρονται στην υφή του σώματος ή σε κάτι άλλο, ας πούμε, είναι άγνωστε εύβουλε του δημοσιογράφου. Φαίνεται όμως ότι αυτό το σενάριο της εκένωσης καταλήψεων δεν προχωράει και τόσο καλά, γιατί αργότερα το απόγευμα, λίγο πριν τις 5, οι προσαχθέντες αφέθηκαν όλοι ελεύθεροι χωρίς να απαγγελθεί καμία κατηγορία. Χαρακτηριστικό της επίσης των σημερινών γεγονότων είναι ότι οι Πριτανικές Αρχές του Πανεπιστημίου Αθηνών, που είναι ένας από τους ιδιοκτήτες του κτηρίου, δήλωσαν πλήρη άγνοια για την επιχείρηση, καθώς και διαβεβαίωσαν ότι δεν έχουν ζητήσει από την αστυνομία την εκένωση του κτηρίου, ούτε έχουν καταθέσει σχετική καταγγελία. Επίσης, κάτι χαρακτηριστικό της επιχείρησης, ένα χαρακτηριστικό της επιχείρησης ήταν ότι δεν έγινε παρουσία εισαγγελέως, γι' αυτό και προφανώς δεν μπορούσαν να μετατρέψουν τις προσαγωγές συλλήψεις, δεν μπόρεσαν να στοιχειοθετηθούν κατηγορίες. Έγινε έρευνα στο χώρο χωρίς να είναι παρόν εισαγγελέας. Τελικά όλο αυτό κατέληξε σε ένα φιάσκο. Οι αστυνομικές δυνάμεις αποχώρησαν σχεδόν ταυτόχρονα με την απελευθέρωση των προσαχθέντων από το κτίριο και το κτίριο ανακατελήφθη πανηγυρικά, θα λέγαμε, επανήλθε δηλαδή στα χέρια των ατόμων τα οποία επιθυμούν να παραμείνει η ελεύθερη κοινωνική κατάληψη. Επίσης, ένα χαρακτηριστικό είναι ότι για τον κοινωνικό ρόλο των καταλήψεων, τον οποίο αρνούνται πεισματικά τα μέσα ενημέρωσης και φυσικά το Υπουργείο
δημόσιας τάξης και προστασίας του πολίτη, είναι ότι οι προσαχθέντες, όταν αφέθηκαν ελεύθεροι, καθώς και οι συγκεντρωμένοι στη Γαδά, έξω από τη Γαδά αλληλέγγυοι, μετά την απελευθέρωση πήγαν στην προγραμματισμένη για σήμερα πορεία διαμαρτυρίας κατά των μεταλλίων χρυσού στη Χαλκιδική, η οποία πραγματοποιήθηκε με συγκέντρωση στην οδό, στο μετρό, στην πλατεία του μετρό στην Πανόρμου, και ακολούθηκε, κατέληξε με πορεία στο Υπουργείο Περιβάλλοντος στην Μεσογείων, στη Λεωφόρο Μεσογείων. Πάμε στο επόμενο θέμα, το οποίο άπτεται και του προηγουμένου, καθώς δεν ανέφερα ότι και στη Λέλλας Καραγιάννη υπήρξε σήμερα καταγγελία από δημοσιογράφο ότι προπυλακίστηκε από τις δυνάμεις των ΜΑΤ την ώρα που τραβούσε φωτογραφίες από την επιχείρηση. Η Διεθνής και η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Δημοσιογράφων καταδικάζουν την αστυνομική αυθαιρεσία στα δικαστήρια της Ευελπίδων κατά την διάρκεια του σόου με την υπόθεση της Βίλας Αμαλίας. Όπως αναφέρει το Λευτεριά News, που δημοσιεύει την καταγγελία, η οποία είναι στα αγγλικά, η Διεθνής Ομοσπονδία Δημοσιογράφων και η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Δημοσιογράφων καλούν τις ελληνικές αρχές να δράσουν σχετικά με τα φαινόμενα αστυνομικής αυθαιρεσίας στα δικαστήρια και για την προστασία του προσωπικού των μέσων ενημέρωσης. Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Δημοσιογράφων δηλώνει ότι είναι σημαντικό σε καιρό κρίσης όλοι να σέβονται την ελευθερία του τύπου. Αυτό αφορά τις αρχές αλλά και τους πολίτες που για οποιονδήποτε λόγο μπορεί να αισθάνονται δυσαρέσκεια έναντι του κατεστημένου. Οι δημοσιογράφοι που κάλυπταν τις παραπομπές στο δικαστήριο των ατόμων που συνελήφθησαν στην επιχείρηση για την Βίλα Αμαλίας, εμποδίστηκαν να εισέλθουν στα δικαστήρια από την αστυνομία. Όπως είχε επιβεβαιώνει δηλαδή δημοσιογράφοι, αυτό που είχε ήδη επιβεβαιωθεί, διασταυρωθεί και μεταδοθεί και από εμάς, ότι εμποδίστηκε η είσοδος των αλληλέγγυων αλλά και δημοσιογράφων κατά την προσέλευση των συλληφθέντων στον ανακριτή στην Ευελπίδων το περασμένο Σάββατο. Να περάσουμε στο επόμενο θέμα, που και αυτό τώρα άπτεται μιας αλυσίδας, αφορά την δικαιοσύνη, την ελληνική δικαιοσύνη. Όπως θυμόμαστε οι περισσότεροι από μας, την περασμένη άνοιξη, το τέλος Απριλίου και ολόκληρο το Μάιο, ήταν σε εξέλιξη μια ολόκληρη επιχείρηση η οποία στοχοποιούσε ουσιαστικά τις εκδιδόμενες γυναίκες, οι οποίες τύχαινε να είναι και οροθετικές. Βέβαια, ποτέ κατά τη διάρκεια εκείνης της επιχείρησης δεν αναφέρθηκε ότι πιθανότατα οι γυναίκες αυτές, προφανέστατα μάλλον, είναι οροθετικές εξαιτίας των συνθήκων που είναι υποχρεωμένες να υφίστανται, κατά 90% φυσικά ως θύματα τράφικινγκ οι ίδιες. Ο τότε Υπουργός Υγείας Ανδρέας Λοβέρδος είχε εκδώσει μια υγειονομική διάταξη με την οποία ενοχοποιούνταν μάλλον οι εκδιδόμενες γυναίκες φορείς του ιού HIV. Στήθηκε ένα ολόκληρο σόου από τα κανάλια. Το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη τότε, με υπουργό τον Μιχάλη Χρυσοχοίδη, εξαπέλυσε εκτεταμένη αστυνομική επιχείρηση. Προσήχθησαν περίπου 96 γυναίκες. 27 από αυτές συνελήφθησαν και τους απαγγέλθηκαν κατηγορίες, ενώ οι 16 από αυτές κρατούνταν μέχρι πρόσφατα στις φυλακές Κορυδαλλού. Την Παρασκευή 11 Ιανουαρίου εκδικάστηκαν οι πρώτες δύο υποθέσεις. Και οι δύο κατηγορούμενες κηρύχθηκαν αθώες από το δικαστήριο, ενώ άλλη μια τρίτη από τις υποθέσεις αυτές απαλλάχθηκε με βούλευμα.
Αναμένονται και οι εκδικάσεις των υπολείπων, ενώ αρκετές από τις κρατούμενες, από τις 16 κρατούμενες ορεθερικές γυναίκες έχουν ήδη αφαιθεί ελεύθερες. Και φυσικά τίθεται το ζήτημα της αποζημίωσής τους. Δικηγόροι, νομικοί, ανέφεραν και στο Twitter και αλλού ότι φυσικά και μπορούν και πρέπει να διεκδικήσουν τουλάχιστον μια αποζημίωση από τις αρχές, από τα Υπουργεία, από το κράτος που τις διαπόμπευσε με αυτόν τον τρόπο, δημοσιεύοντας φωτογραφίες και προσωπικά τους στοιχεία, ονόματα, προκειμένου να καθησυχάσει τους ουσιαστικά ένοχους, δηλαδή τους πελάτες τους, οι οποίοι παραβιάζουν όχι μόνο νόμους, αλλά και κάθε έννοια ηθικής, με τη συνήθη πρακτική να πληρώνουν κάτι παραπάνω για να απολαύσουν το σεξ χωρίς προφυλάξεις με αυτές τις γυναίκες. Και να περάσουμε στο τελευταίο θέμα μας για σήμερα, αυτή την περίεργη υπόθεση ενός κατηγορούμενου για τη συνωμοσία πυρήνων της φωτιάς, ο οποίος συνελήφθη στην Κόρινθο μετά από ένα αποτύπωμα που βρέθηκε πάνω σε βιβλίο σε ένα σπίτι στον Βόλο, στο οποίο, ο οποίος όμως όταν είχε γίνει το προηγούμενο σοου με την συνωμοσία των πυρήνων της φωτιάς είχε ήδη αυτοβούλος προσέλθει και είχε πει ήμουν συγκάτοικος στο τάδε σπίτι που ερευνούσατε, ας πούμε, δεν θεωρήθηκε ύποπτος τότε, τώρα βρέθηκε ύποπτος. Ωστόσο, σύμφωνα με την συνήγορό του, αφισβήτησε το γενετικό υλικό που βρέθηκε από την αστυνομία στα όπλα στην Πολυτεχνιούπολη και ζητά τη διενέργεια νέας πραγματογνωμοσύνης. Εν τω μεταξύ, μετά την απολογία του στον ανακριτή, αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους και χαρακτηριστικά, εκτός από την απαγόρευση εξόδου από τη χώρα και την παρουσία σε αστυνομικό τμήμα σε τακτά χρονικά διαστήματα, του απαγορεύθηκε η συναναστροφή με άλλους συγκατηγορουμένους του. Είναι έτσι μια ιδιαίτερη απαγόρευση. Αυτά ήταν τα θέματα μας για απόψε. Η θεματολογία της εκπομπής διαμορφώνεται από την παρακολούθηση της επικαιρότητας στην ομάδα newsroom της κοινότητας του Omnia TV. Ραντεβού αύριο στις 8 το βράδυ και τώρα στις 9 ακολουθεί μια αγαπημένη ταινία. Έτσι, σήμερα δεν είναι. Δεν κάνω λάθος το πρόγραμμα, συγγνώμη. Ακολουθεί μια αγαπημένη ταινία, το Inglourious Basterds. Καλό βράδυ από μένα και καλή, ας πούμε, τηλεθέαση.